Η παγκοσμίου φήμης αραβική επενδυτική εταιρεία που κατασκεύασε και λειτουργεί το Ski Dubai γνωρίζει πολύ καλά πως να κάνει από το μηδέν μια επένδυση με πολλά ωφέλη. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, οι Άραβες ενδιαφέρονται συγκεκριμένα για το όρος Γκιόνα, όπου θέλουν να φτιάξουν ένα υπερσύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο δεν θα στερείται σε τίποτα από αντίστοιχα του εξωτερικού, φέρνοντας ταυτόχρονα ζεστό χρήμα στη χώρα μας με πολλές νέες θέσεις εργασίας. Ιδίως αν συνδυαστεί η επένδυση με θέσεις εργασίας από την περιοχή που θα γίνει αυτή η επένδυση, θα δώσει μεγάλη ανάσα σε συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης δίνεται τεχνογνωσία στην ελληνική αγορά. Τεχνογνωσία που αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε όσον αφορά την ανάπτυξη χιονοδρομικών κέντρων. Το κλίμα έχει αναστραφεί σε μεγάλο σημείο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δείχνει ότι σιγά σιγά η Ελλάδα ξαναμπαίνει στο στόχαστρο των ξένων επενδυτών. Στο οροπέδιο Πλάκα Γκιόνας, όπου θα καταλήγουν τα 5 τελεφερίκτα, οποία θα διανύουν μια διαδρομή μήκους 4 χιλιόμετρων μέσα από τα χωριά Γραβιά, Άνθισα, Λιδωρίκη, Αγία Ευθυμία και Σικία, θα χτιστεί ένα οικολογικό χωριό σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο θα περιλαμβάνει εστιατόρια, ξενοδοχεία, καζίνο αλλά και εμπορικά καταστήματα. Από το χωριό αυτό θα ξεκινούν άλλοι 45 εναέρια αναβατήρες και 36 σειρώμενοι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες όλων των χιονοδρόμων. Μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχειακών μονάδων και εστιατορίων έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την παρουσία τους στο καινούριο χιονοδρομικό. Αλλάζουν τα δεδομένα της περιοχής εντελώς. Και μιλάμε από το χαρακτήρα της περιοχής, από την κατεύθυνση την οποία μέχρι σήμερα έχει όσον αφορά την ανάπτυξή της. Εννοείται ότι μια τέτοια επένδυση για να πραγματοποιηθεί και να μπουν τα κεφάλαια τα οποία απαιτούνται, θα είναι σαγμένη οικονομικά 100%. Ωστόσο, επιφυλακτικοί δηλώνουν οι τοπικοί παράγοντες μέχρι να δουν τελικά το έργο να παίρνει σάρκα και οστά. Δυνατότητες υπάρχουν. Και χιόνι υπάρχει άφθονο, και αλπικό τοπίο υπάρχει, και ιδιαίτερες συνθήκες υπάρχουν στην περιοχή της Γκιόνας, ώστε να μπορούν να γίνουν και ιδιαίτερα σπορ και αυτές οι πιο εξειδικευμένες δράσεις που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον. Όμως για τον κόσμο νομίζω δεν είναι ακόμα να πούμε οτιδήποτε άλλο. Για τους πλέον τολμηρούς χιονοδρόμους θα υπάρχουν ειδικές διαδρομές σε σχήμα μισού σωλήνα, αναχώματα, καθώς και μεταλλικές και πλαστικές κατασκευές για εμπόδια. Μάλιστα θα τοποθετηθούν 85 κανόνια κατά μήκος των πιστών που θα παράγουν φρέσκο χιόνι κατά τις θερμότερες μέρες, τα οποία θα τροφοδοτούνται με νερό από την τεχνητή λίμνη του Μόρνου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το βουνό.